Καλό μεσημέρι, κύριε Συντυχάκη. Γεια σας, καλό μεσημέρι, κύριε Βουλγαρίκη. Σας και στους ακροατές. Και με τους ακροατές τώρα έχουμε εδώ τις ανταλλάσσουμε απόψεις με τους ακροατές. Και πραγματικά πώς σας φαίνονται εσάς όλα αυτά που ανακοινώνουν? Γιατί ακούμε στα κανάλια για τα ΜΕΤ, αλλά δεν ακούμε και για τις εξαιρέσεις. Τελικά ποιος ωφελείται από όλο αυτό? Και αν υπάρχει και Έλληνας που πραγματικά να πιστεύει. Και χθες είχα φέρει και παράδειγμα το ΚΚΕ, λέγοντας ότι είπε ο κύριος Μητσοτάκης στο συνέδριο ότι ή είναι η δική μου άποψη ή οποιοδήποτε άλλος είναι λαϊκιστής και δημαγωγός. Και λέω δηλαδή το ΚΚΕ που έχει μια διαφορετική άποψη. Είναι, λένε ψέματα εκεί, ας πούμε, είναι λαϊκιστές επειδή συμφωνούν με τον Μητσοτάκη? Έχει τη μοναδική αλήθεια το Μαξίμου δηλαδή? Ο καθένας και η κάθε μια, έχοντας πλέον αποκτήσει μια πολύτιμη εμπειρία δεκαετιών, θα έλεγα, εναλλαγής των αστικών κομμάτων στην διακυβέρνηση της χώρας, παλιότερα Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, σήμερα Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ, και από κοντά φυσικά συναγωνίζεται ξανά πάλι το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής, σαν την ξαναζεσταμένη σούπα, να μπει στο παιχνίδι αυτό της νέας διακυβέρνησης. Πραγματικά ο κόσμος έχει βαρεθεί αυτό το αφήγημα, λίγο πολύ γνωστό σε όλους. Αυτές οι εξαγγελίες τώρα του Πρωθυπουργού προφανώς δεν είναι μόνο ενός Πρωθυπουργού μιας κυβέρνησης τώρα. Πάντα όλα τα κόμματα έκαναν διάφορες εξαγγελίες όταν ήταν να περάσουν αντιλαϊκά μέτρα σε βάρος του λαού, είτε για να υπαρπάξουν την ψήφο του, είτε γιατί ήθελαν να τον αποπροσανατολίσουν, να του ρίξουν στάχνη στα μάτια. Έκαναν διάφορες εξαγγελίες. Αυτές λοιπόν είναι εξαγγελίες τώρα του Πρωθυπουργού της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης, για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι ένα αδιανό πουκάμισο. Δεν έχουν κανένα απολύτως ουσιαστικά αντίκρισμα. Όπως πρωτήτερα δεν είχαν και οι εξαγγελίες που είχε κάνει για τα καύσιμα, που είχε γελάσει και το Παρδαλό Κατσίκι για τα 22 λεπτά στο καύσιμο. Αλλά και την πρόσφατη αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος βέβαια κατώτατος μισθός εξανεμίζεται πριν καν δοθεί. Η ακρίβεια έχει καταπιεί ήδη δύο μισθούς. Έχει διαμορφώσει τον ονομαστικό κατώτατο μισθό στα επίπεδα πολύ πιο χαμηλά και από αυτό που ήταν πριν από 13 χρόνια. Δηλαδή εδώ μιλάμε για μια απίστευτη κοροϊδία απέναντι στα λαϊκά στρώματα που πραγματικά σήμερα δοκιμάζονται. Έτσι. Και αυτές οι εξαγγελίες που μετατρέπουν τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, μετατρέπουν μάλλον αυτούς τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος σε πρόσθετους φόρους. Ναι. Είναι περικοπή για το λαό. Δηλαδή προσέξτε, εδώ θα την πληρώσει ο εργαζόμενος και ως καταναλωτής και ως φορολογούμενος, διότι αυτά θα πληρωθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή αυτά που εξήγηκε ο πρωθυπουργός θα πληρωθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα λέτε θα τα γυρίσει πίσω ο φορολογούμενος πάλι? Βέβαια, θα τα γυρίσει πίσω. Δηλαδή είναι χαμένος έτσι κι αλλιώς και ως καταναλωτής και ως φορολογούμενος. Και θα συνεχίσει φυσικά να ματώνει. Για ποιον? Για τους ενεργειακούς ομίλους, για τους εφοπλιστές που μεταφέρουν το φυσικό, το αμερικάνικο φυσικό αέριο. Αλλά και να επιδοτείται βέβαια με παχτολό χρημάτων αυτή η πανάκριβη ηλεκτροπαραγωγή από το LNG, το υγροποιημένο φυσικό αέριο και από ανανεώσιμες. Μιλάτε με ανοιχτή ακρόαση, έχετε ακουστικά, γιατί ξαφνικά σαν να σας ακούμε από μακριά. Όχι, δεν μιλάω με ανοιχτή ακρόαση, μου έπεσε το ένα χαμηλό. Από ό,τι κατάλαβα το καταλάβατε, γιατί δημιουργήθηκα. Ναι, τώρα σας ακούμε, εντάξει, ναι. Το θέμα είναι να σας ακούσει ο κόσμος. Βεβαίως, βεβαίως. Τώρα μόλις το τακτοποίησα το ζήτημα, ναι. Λοιπόν, τα μέτρα της κυβέρνησης, αλλά και οι προτάσεις που κάνει, επιτρέψτε μου, και οι προτάσεις που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν φύγουν στο ελάχιστο τώρα τις αιτίες της ενεργειακής ακρίβειας. Δηλαδή κατέθεσε τροπολογία ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, που μιλάει για τις αποκοπές ρεύματος προκειμένου να καταφύγουμε στα δικαστήρια. Δηλαδή είναι λύση τώρα αυτή? Κατά την άποψή μας είναι εγκλωβίση, αλλά είναι και επικίνδυνη αυτή η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή έχουν στήσει τώρα ένα καυγά μεταξύ τους, ένα ανούσιο καυγά, με προτάσεις εκατέρωθε και αλληλοκατηγορίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, με αυτό δηλαδή που ζει ο λαός μας σήμερα. Και τι κάνουν? Χωρίς ίχνος ντροπής εμφανίζουν αυτές τις αυξήσεις σχεδόν ως ουρανοκατέβατες. Αν είναι να απευθυνθούν σε κάποιους υποψιασμένους, τους λένε ότι ξέρετε αυτές οι αυξήσεις έρχονται ως αποτέλεσμα ενός ρωσο-ουκρανικού πολέμου. Ναι. Εντάξει.
Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, που στο, η πραγματικότητα λέει ότι οι αυξήσεις αυτές προηγήθηκαν του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, έτσι. Ναι, ναι. Οι αιτίες βρίσκονται στην απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και στην πράσινη μετάβαση. Όλοι μαζί, μα μηδενός εξαιρουμένου, οδήγησαν σε αυτό το έγκλημα της απολιγνητοποίησης. Θα τα θυμόμαστε όλα τα πράσινα φέσια με το δόγμα ο ρυπαίνων πληρώνει, έτσι, για να επιδοτηθούν αδρά πανάκριβες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δημιουργήθηκε το χρηματιστήριο ενέργειας. Αλήθεια, ποιος μας έβαλε στο χρηματιστήριο της ενέργειας? Ποιος μας έβαλε? Ο ΣΥΡΙΖΑ μας έβαλε. Και τι, ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Να αυξάνεται η χονδρεμπορική τιμή για να δώσουν με αυτόν τον τρόπο το πράσινο φως για επιχειρηματικές ευκαιρίες. Αυτά έλεγε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, να επιτεθούν, λέει, κέρδη σε απόδοση, ανταγωνιστικές τιμές. Γιατί? Για να στηριχθούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι νέοι πάροχοι κτλ. Που τότε ξεκινούσαν να δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας. Και σήμερα κάνει το κορόιδο ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, αυτός δεν είναι που υπερχρέωνε τη ΔΕΗ να πουλά το ρεύμα που παράγει κάτω του κόστου στους ιδιώτες ανταγωνιστές και ακριβά στους καταναλωτές για να μπορεί να καλύψει με αυτόν τον τρόπο τη χασούρα? Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Εμείς λοιπόν ως ΚΚΕ τι κάναμε? Για να μιλήσουμε ανοιχτά, καθαρά, ντόμπρα και τίμια στο λαό. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Για όλους εδώ στη Βουλή, για όλα τα κόμματα, μηδενός εξαιρουμένου. Εάν πραγματικά αισθάνονται την ανάγκη και την υποχρέωση να δώσουν λύσεις και χύνουν κροκοδίλια δάκρυα για αυτές τις λύσεις, ας στηρίξουν την τροπολογία που έχει καταθέσει το ΚΚΕ. Πείτε μας λίγο να την ξέρουμε, να την ακούσουν και οι ακροάτες μας. Βεβαίως, βεβαίως. Μιλάμε για μέτρα ουσιαστικής ανακούφισης, όχι για επίλυση συνολικά των προβλημάτων του λαού, έτσι, γιατί αυτό απαιτεί άλλες διαδικασίες, άλλη εξουσία κτλ. Μιλάμε για ανακούφιση του λαού με βάση τις ανάγκες που έχει. Δηλαδή τι? Κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής. Μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ ΦΙΝΑΛ για κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής? Ή μήπως είναι κακή η ρήτρα της Νέας Δημοκρατίας και καλή η ρήτρα του ΣΥΡΙΖΑ όταν θα έρθει στην κυβερνητική εξουσία? Μιλάει κανείς για κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας? Εμείς το προτείνουμε. Να καταργηθεί εδώ και τώρα το χρηματιστήριο ενέργειας. Να καταργηθεί το ειδικό τέλος για τη μείωση εκπομπών αερίου ρήπων, του ΦΠΑ, των ειδικών φόρων κατανάλωσης στο ηλεκτρικό ρεύμα, στην προμήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτά είναι τα στοιχειώδη για να μπορεί να εξασφαλιστεί και ενεργειακή επάρκεια, αλλά και να ανακουφιστούν οι άνθρωποι, τα λαϊκά νοικοκυριά από την ακρίβεια. Βέβαια, παράλληλα με αυτή την τροπολογία, έχουμε θέσει και κάποια άλλα ζητήματα. Όπως για παράδειγμα, τι? Θα έχουμε επαναλειτουργία των εκνοητικών μονάδων χωρίς να υπάρξει δέσμευση χρηματιστηρίου ρήπων, που ευθύνεται, είναι η αιτία για την τεχνητή αύξηση της τιμής του λιγνίτη? Θα αποσυρθεί η χώρα μας από τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Ρωσία? Γιατί τελικά αυτές τις κυρώσεις θα τις πληρώσει ο λαός. Δεν θα τις πληρώσουν ούτε οι πλουτοκράτες στον καπιταλισμό, στην Ελλάδα, στην Αγγλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στις ΗΠΑ, ούτε οι ολιγάρχες στη Ρωσία στο κάτω-κάτω θα γίνουν στοχαδάκια. Θα την πληρώσει ο λαός. Έτσι. Ενισχυμένοι από αυτή την ιστορία θα βγουν και οι Αμερικάνοι, διότι προωθούν μια χαρά το πανάκριβο. Πού έχουν κάνει χρυσά ντύλα αυτοί? Έτσι. Και οι Αμερικάνοι, ειδικά και με εξοπλιστικά προγράμματα και όχι μόνο LNG. Βεβαίως, μα δεν είναι και τυχαία η Αμερικάνικη συμφωνία που προέβλεπε τότε που είχε γίνει η συμφωνία με τον ΣΥΡΙΖΑ στη διακυβέρνηση. Να μην το ξεχνάμε, με το διαβολικά καλό Τραμπ. Είχε γίνει η Ελληνοαμερικάνικη συμφωνία που προέβλεπε και τη νέα Αμερικάνικη βάση στην Αλεξανδρούπολη. Γιατί προφανώς ενδιαφέραν τους Αμερικανούς να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα, το υγροποιημένο φυσικό αέριο, φυσικά με το αζημίωτο από τους Έλληνες εφοπλιστές, που και αυτοί θα πάρουν κομμάτι από αυτή την ωφέλεια. Είναι και το μοναδικό που διεκδίκησε ο κύριος Μητσοτάκης για τη χώρα, για τους Έλληνες εφοπλιστές. Λοιπόν, κύριε Βούλγαρη, αυτό σερβίρουν στο λαό χρόνια τώρα, αυτό το παραμύθι, να κάνουμε λίγο υπομονή, γιατί θα έρθει ο πινάμι μια ανάπτυξη για όλους. Άλλος έλεγε βιώσιμη ανάπτυξη, άλλος έλεγε ανάπτυξη για τους πολλούς. Είχε καταντήσει ένα κακόγουστο ανέκδοτο. Το ακούσαμε στην κρίση του 8. Το ακούσαμε στη νέα κρίση του 2020. Αλλά όσο καλή και αν είναι η προπαγάνδα τους πιστική,
δεν μπορεί να κρύψει τη σατήλα και τα αδιέξοδα που έχει σήμερα το σύστημα. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύπτουμε αυτή την άθλια προπαγάνδα. Δηλαδή ότι πίσω από όλη αυτή την ιστορία κρύβεται ένας ανελέητος ανταγωνισμός για σφαίρες επιρροής, για τα μερίδια αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του Αμερικάνικου φυσικού αερίου και του Ρώσικου φυσικού αερίου. Ανταγωνίζονται. Και για πολλά άλλα, κύριε Συντυχάκη, και τώρα στο νέο κόσμο που έρχεται. Ναι, μπράβο. Και η Ουκρανία είναι αυτό το πεδίο αντιπαράθεσης που την πληρώνει και ο λαός της Ουκρανίας. Έτσι, το πληρώνουν όλοι οι λαοί της Ευρώπης, σε ολόκληρο τον κόσμο. Δηλαδή ένας ανταγωνισμός για το αν μια χώρα, για παράδειγμα, θα αγοράσει F-35 ή θα αγοράσει τους S-400. Ή ποιος είναι αυτός που θα ελέγξει την Αζωφική και την Μαύρη Θάλασσα, την Ανατολική Μεσόγειο. Με τα λιμάνια του λίθιου στην Ουκρανία τώρα με την ενέργεια την ηλεκτρική. Βέβαια. Πρόκειται να βγουν ωφελημένοι λαοί. Το νικέλιο σε εμάς εδώ με τη Λάρκο. Βεβαίως. Αυτό αποδεικνύει όμως ότι οι λαοί είναι αυτοί που γράφουν την ιστορία. Αν οι λαοί δεν ξεσηκωθούν, γιατί μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, να πάρει την υπόθεση στα χέρια του και να δημιουργήσει όλους και οι προϋποθέσεις ανατροπής, η σύγκρουση με την πολιτική της απελευθέρωσης, με την πράσινη μετάβαση, έτσι, γιατί αυτές είναι οι αιτίες που έχουν οδηγήσει στη σημερινή κατάσταση. Δεν πρέπει να μείνουν στο απειρόπιτο αυτές οι αιτίες. Και φυσικά το ΚΚΕ, δίνοντας τη μάχη του τώρα, με τις τροπολογίες του, με τις προτάσεις νόμους του, τις παρεμβάσεις του στην Βουλή, με το κίνημα έξω, την ανάπτυξη του κινήματος, την αλλαγή του συσχετισμού που πρέπει να γίνει και αυτό το στόχο υπηρετεί το πανεργατικό μέτωπο, τα μπλόκα της αγροτιάς κτλ. Έτσι, για να δημιουργήσει συνθήκες αγωνιστικής ανάτασης και συνείδησης στο λαό, έτσι ώστε όσα μπορεί να κερδίσει σήμερα, για να μπορεί να κάνει τη ζωή του πιο άνετη, γιατί ο κόσμος δουλεύει σήμερα, παράγει πλούτο. Αυτός ο πλούτος λοιπόν πρέπει να επιστραφεί πίσω. Και φυσικά να ανοίξει ο δρόμος για πιο σοβαρές αλλαγές, πιο καινοτόμες, πιο ριζοσπαστικές αλλαγές σε επίπεδο εξουσίας. Το ΚΚΕ δεν το κρύβει, μιλάει για ένα εντελώς ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, αλλά που όμως ο λαός θα είναι αφέντης. Έτσι, και θα απολαμβάνει και τους καρπούς της δουλειάς του. Για παράδειγμα, στο τομέα της ενέργειας, το ΚΚΕ όχι απλά δεν δαιμονοποιεί τις μορφές ενέργειας. Ευτυχώς η χώρα μας διαθέτει πολλά συγκριτικά πλήματα. Έχει ήλιο, έχει αέρα, τη θάλασσα. Θα μπορούσε να αναπτύξει όλες τις μορφές ενέργειας. Ανανεώσιμες πηγές, βεβαίως, δεν δαιμονοποιούνται. Εξόρυξη των υδρογοναθράκων, βεβαίως. Είναι ένας πλούτος που διαθέτει η χώρα μας. Η γεωθερμία, τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια, όλες ο λιγνητής πριν απ' όλα, που είναι η πιο ισχυρή πρώτη ύλη, από τις πιο ισχυρές που έχει σήμερα η χώρα μας, είναι τρίτη σε παγκόσμιο επίπεδο, αν δεν κάνω λάθος, σε λιγνίτη. Όλα αυτά λοιπόν θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τη χώρα μας, έτσι ώστε να μπορεί να παράγει ενέργεια, να είναι ευθύνη για το λαό, να πάψει να είναι πανάκριβο εμπόρευμα και να εξελιχθεί και η ενεργειακή φτώχεια. Αλλά φυσικά το ζητούμενο, και αυτό είναι που πρέπει να απαντήσουμε, είναι ενέργεια και αξιοποίηση των μορφών ενέργειας, από ποιον και για ποιον θα αξιοποιηθούν. Εμείς λέμε ότι η Ελλάδα στα πλαίσια μιας ανεξάρτητης αναπτυξιακής, να το πω έτσι, πολιτικής, μπορεί να το πετύχει αυτό το πράγμα. Έτσι, να πετύχει δηλαδή ό,τι φτιάχνει, ό,τι παράγει, να μπορεί αυτό να επιστρέφει στο λαό. Αυτό όμως απαιτεί μια πολύ βασική προϋπόθεση. Τι είναι αυτή η προϋπόθεση? Ότι όλες οι ενεργειακές πηγές, τα μέσα παραγωγής, διανομής, μεταφοράς, ενέργειας, να γίνουν κοινωνική ιδιοκτησία και να υπάρχει ένας ενιαίος κρατικός φορέας για την ενέργεια, όπως και για τις μεταφορές, για την υγεία, για την παιδεία, για όλους τους τομείς, που το κριτήριο θα είναι η κάλυψη των πραγματικών σύγχρονων και ολοένα και αυξανόμενων αναγκών του λαού μας. Λοιπόν, αλλά αυτό προϋποθέτει αλλαγή εξουσίας, που σημαίνει ότι πρέπει να φύγουν από τη μέση όλοι αυτοί, δηλαδή οι αστικά κόμματα, η αστική τάξη θα πρέπει να υποστεί την ήττα της και η εργατική τάξη να μπει στο προσκήνιο, να πάρει δηλαδή την εξουσία. Μόνο τότε μπορούν να υλοποιηθούν όλα αυτά. Θα μου πείτε, πολύ μακρύς ο δρόμος.
Το τίμημα όμως που πληρώνουμε σήμερα είναι πολύ πιο βαρύ από ότι αν πραγματικά ο λαός επιλέξει, αποφασίσει ο ίδιος να ακολουθήσει ένα διαφορετικό δρόμο. Αυτός είναι ο δρόμος που προτείνει το ΚΚΕ. Έχει δηλαδή πρόταση και για το τώρα και για το αύριο. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία, κύριε Συντυχάκη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια.